Τώρα, η εισαγγελική πρόταση στη δίκη της χρυσή αυγή, εφόσον γίνει δεκτή και το δικαστήριο απαλλάξει τους κατηγορουμένους για σύσταση εγκληματική οργάνωσης, ανοίγει και το δρόμο για την καταβολή της κρατικής επιχορήγησης στο κόμμα της χρυσή αυγή, η οποία είχε διακοπεί από το 2013. Ο Τάσος Τέλογλου είναι δίπλα μου και έχει τις πληροφορίες. Τάσο. Νίκο, κυρίε και κύριοι, το 2013 η Βουλή είχε αναστείλει την καταβολή τη κρατική επιχορήγηση στην Χρυσή Αυγή και το 2015, όταν έγινε η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατεία, το Συμβούλιο τη Επικρατεία αποφάσισε ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση τη Βουλή, γιατί υπήρχε ο κίνδυνο με αυτά τα, χρήματα, να, αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιούνται για μια δραστηριότητα που είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και, ε, που τροφοδοτούν τη δράση μια εγκληματική οργάνωση. Στην περίπτωση που έχουμε μια απόφαση απαλλακτική, δηλαδή που η Χρυσή Αυγή δεν πάρει το χαρακτήρα τη εγκληματική οργάνωση από την απόφαση, τότε είναι πιθανό να γίνει το πλουσιότερο κόμμα τη Βουλή, καθώ θα πάρει μαζεμένα 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ένα, ένα εκατομμύριο 60.000 ευρώ είναι μόνο το 2019, το εκλογικό έτο 2019. Υπάρχει μια τελευταία ασφαλιστική δικλίδα για το κράτο. Πρέπει η απόφαση να είναι τελεσίδικη. Αν έχουμε λοιπόν μια έφεση στην απόφαση αυτή, τότε θα αναβληθεί για αργότερα η καταβολή της κρατικής επιχορήγησης. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τέλογλου.